Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, γνωρίζω το πραγματικό ενδιαφέρον σας για το θέμα της υποστήριξης των δίκαιων αιτημάτων των εποχικών πυροσβεστών. Το παρακολουθώ εδώ και καιρό. Θα έλεγα όμως πως το ενδιαφέρον αυτό θολώνει από το αντιπολιτευτικό μένος χαρακτηρισμών που εκφράζεται στην ερώτησή σας απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση των 8 μηνών, η οποία μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για μια μόνιμη και σταθερή επίλυση του προβλήματός τους. Για μια άρση της εποχικότητας, για μια άρση της σημασιακής σχέσης με το δημόσιο, για μια μόνιμη και σταθερή σχέση που είναι το όνειρο των ανθρώπων αυτών από την πρώτη στιγμή της θεσμοποίησης, της θεσμοθέτησης αυτού του θεσμού που η ίδια κυβέρνηση, το ίδιο Υπουργείο και ο ίδιος Υπουργός συμπτωματικά ίσως εφάρμοσε από το 1998. Μετά από 12 χρόνια είμαστε σε πολύ καλό σημείο να είμαστε ένα βήμα πριν από την μονιμοποίηση και τη σταθερή ένταξη των ανθρώπων αυτών στο πυροσβεστικό σώμα μέσα από διαδικασίες που δεν είναι ούτε διαδικασίες εμπεγμού, ούτε διαδικασίες παλινοδιών, ούτε διαδικασίες πυροτεχνημάτων όπως αναφέρατε στην ερώτησή σας. Γιατί οι χαρακτηρισμοί αυτοί υπονομεύουν στην ουσία την κοινή προσπάθεια που έγινε όλους αυτούς τους μήνες με συμμετοχή. Ενεργό συμμετοχή των εποχικών πυροσβεστών για να φτάσουμε στο πόρισμα, το κοινό πόρισμα που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες και το οποίο θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής, που δεσμεύει την πολιτική ηγεσία, δεσμεύει εμάς με τους ανθρώπους αυτούς να κάνουμε τα επόμενα τυπικά βήματα για να μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε το νέο μόνιμο θεσμό του εποχικού πυροσβέστη μέσα ενταγμένο μέσα σε πλήρη δικαιώματα στο σώμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από το Δεκέμβριο κιόλας, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, έλεγα εδώ πως μέσα στο 2010 φυσικά θα εξακολουθήσουν να εργάζονται με τη σύμβαση που είχαν και πριν, αλλά το 2011 η πλειονότητά τους θα απορροφηθεί είτε σε ειδικό σώμα πολιτικής προστασίας, είτε στο πυροσβεστικό σώμα. Το πόρισμα αυτό, το οποίο δουλέψαμε μαζί, κατέληξε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου μας, των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος και μεγάλο διευρυμένο κλιμάκιο του Προεδρείου των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Συμφωνήσαμε όλοι ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε άλλο να συνεχιστεί, γιατί προκαλούσε ανασφάλεια στους εποχικούς πυροσβέστες, είχε αρνητικές επιπτώσεις στο επικίνδυνο και δύσκολο έργο τους, δημιούργησε προβλήματα και στην ίδια την πυροσβεστική υπηρεσία λόγω ελλείψεως δυνατοτήτων σχεδιασμού και εκτέλεσης του πυροσβεστικού έργου, και βεβαίως δεν υπήρχε και ο απαραίτητο πνεύμα ομάδας μεταξύ του μόνιμου και του εποχικού προσωπικού λόγω της διαφοράς στο εργασιακό τους καθεστώς. Οι κενές οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού σώματος είναι σήμερα 3.820. Οι μεγάλες αυτές ελλείψεις, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, μας έδωσε το δικαίωμα να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα να προτείνουμε στο πυροσβεστικό σώμα να εντάξει το εποχιακό προσωπικό διασωπυρόσβεσης στο μόνιμο προσωπικό του, υπορισμένες βέβαια σταθερές προϋποθέσεις που μαζί θα διαμορφώσουμε, όχι μόνο για την εργασιακή του αποκατάσταση, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση στους κόλπους του σώματος. Στη δευτερολογία μου θα εξηγήσω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του πορίσματος. Θα ήθελα όμως, κλείνοντας την πρωτομιλία μου, να πω πως δεν υπάρχει επίσης κανένα θέμα καταλογισμού δαπανών των ατομικών εφοδίων. Η πρώτη απόφαση που υπέγραψα αναιρέθηκε λίγες μέρες μετά και αντικαταστάθηκε από τις 21/5 του 2010 με νέα υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται κανένα θέμα καταλογισμού δαπάνης ατομικών εφοδίων σε περίπτωση αποχώρησης εποχικού υπαλλήλου για οποιονδήποτε λόγο. Ευχαριστώ.